Σήμερα είναι μια σπουδαία ημέρα για το Δήμο μας, καθώς μια μεγάλη διεκδίκηση έλαβε απόφαση ένταξης και βαίνει σταδιακά προς υλοποίηση. Η σκληρή δουλειά, η σωστή προετοιμασία, ο σχεδιασμό μας και οι διεκδικήσεις μας φέρουν αποτελέσματα. Ως Δημοτική Αρχή θέσαμε εξ αρχής ψηλά τον πήχη ως προς την διεκδίκηση μεγάλων έργων και χρηματοδοτήσεων και είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι, καθώς ο Δήμος μας εξασφάλισε ένα ακόμα σπουδαίο έργο. Ένα έργο που θα αλλάξει τη φυσιογνωμία της Ανατολικής πόλης μέσα από ολοκληρωμένες παρεμβάσεις αστικού τοπίου. Αναφέρομαι στην απόφαση ένταξης μέσα από τον άξονα 6 του προγράμματος Αντώνης Τρίτσης, μια πρόταση για την αναζωογόνηση της Ανατολικής πόλης του Ανατολικού Κέντρου με προϋπολογισμό που θα ξεπεράσει τα 17 εκατομμύρια ευρώ. Αντιλαμβάνεται ο καθένας ότι μιλάμε για ένα τεράστιο project που προβλέπει παρεμβάσεις αναζωογόνησης στον χώρο των πρώην λιωμένων του Βάγια. Στον χώρο του παλιού στρατοπέδου, συνδέεται με την παραλία μέσω της Ηρώων, με το ιστορικό κέντρο και βόρεια με τη Μαρία Κάνας. Μια παρέμβαση σε περισσότερα από 110 στρέμματα που θα αλλάξει άρδιν τη φυσιογνωμία της εν λόγω περιοχής. Βήμα-βήμα λοιπόν, με συγκροτημένο σχέδιο και όραμα, η Δημοτική Αρχή κάνει πράξη τις δεσμεύσεις της με ορίζοντα όχι τους επόμενους μήνες, αλλά το μέλλον, τα επόμενα χρόνια. Να ευχαριστήσω δημόσια τον Υπουργό, τον κύριο Πέτσα, με τον οποίο έχουμε άριστη συνεργασία και που μαζί εξετάσαμε την παρέμβαση σε αρκετές συναντήσεις μας, καθώς επίσης και είναι σημαντικό να πω για το αμέριστο ενδιαφέρον και την καταλητική του υποστήριξη στον πρώην Πρωθυπουργό, τον Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος επίσης έχει λάβει σχετική ενημέρωση για τα έργα τα οποία σχεδιάζουμε ως Δήμος Καλαμάτας και έχει πάντα συμμετοχή σε αυτά. Επίσης, θα ήταν παράληψη βέβαια να μην αναφέρω τον Αντιδήμαρχο Προγραμματισμού, ο οποίος μέρα νύχτα είναι εδώ στο στρατηγικό σχεδιασμό του Δήμου, τον Νίκο Βασακίδη, και βέβαια και τον ειδικό μου συνεργάτη, ο οποίος έκανε επί της ουσίας την οριοθέτηση της συγκεκριμένης περιοχής, στην περιοχή παρέμβασης, ασχολήθηκε επί εβδομάδες με αυτό, τον Βασίλη τον Κουντραφούρη, όπως επίσης και τα στελέχη του Δήμου, την Παναγιώτα Δικουράκη, τη Μαρία Ανταμάτη, τη Χριστίνα Δηλικουριά, τον Παναγιώτα Ανασόπουλα και όλους όσους ασχολήθηκαν και βοήθησαν αυτές τις τους μήνες μάλλον που ασχοληθήκαμε με την υποβολή των προτάσεων στο πρόγραμμα Don Streets. Να μην ξεχνάμε ότι το πλαφόν για το Δήμο Καλαμάτας είναι 18 εκατομμύρια και εμείς υποβάλαμε προτάσεις αξίας 63 εκατομμυρίων, δείχνοντας έτσι το σχεδιασμό που έχουμε για το Δήμο μας. Είναι επίσης σημαντικό να τονίσω ότι το 2021 20 Δήμοι κατάφεραν να απορροφήσουν πάνω από το 50% του πλαφόν που είχε θέσει το Υπουργείο Εσωτερικών. Μέσα από τους 20 είναι και ο Δήμος Καλαμάτας. Μάλιστα, ο Δήμος Καλαμάτας έλαβε αποφάσεις ένταξης με ποσοστό 65%. Και βέβαια, ξεκινάμε πάρα πολύ δυναμικά μέσα στο 2022 και είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Η αρχή γίνεται με την εκπόνηση των μελετών και ακολούθως, έχοντας διασφαλισμένους πόρους, θα ξεκινήσουν και τα σχετικά έργα. Βασικοί στόχοι της παρέμβασης, που υπηρετεί και τη νέα φιλοσοφία του Δήμου, όπως αυτή έχει διαμορφωθεί πλέον μέσα από την ενασχόληση και την προετοιμασία μας για την υποβολή στο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Τιμήσεων Αποστολή για τις 106 και κλιματικά ουδέτερες πόλεις, είναι βελτίωση ποιότητας ζωής των πολιτών, η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, η βιώσιμη κινητικότητα, ο ψηφιακός μετασχηματισμός και φυσικά η αντιμετώπιση του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής. Αναφερόμαστε λοιπόν σε μια ολιστική παρέμβαση με αναπλάσεις, διασυνδέσεις περιοχών, οδούς ευπίας κυκλοφορίας, διαδρομές περιπάτου και ποδηλατοδρόμους, χώρους πρασίνου και κοινόχρηστους χώρους για την ανάπτυξη δράσεων και πολλά πολλά άλλα. Συνεχίζουμε, δεν επαναπαυόμαστε, έχουμε μπροστά μας πολλά έργα να υλοποιήσουμε, ακόμα περισσότερα σε επίπεδο σχεδιασμού και μελετών, γιατί ας μην ξεχνάμε ότι μια δημοτική αρχή οφείλει να έχει το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον. Έτσι και εμείς πράττουμε με συνέπεια στις δεσμεύσεις μας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Μια μεγάλη παρέμβαση προϋπολογισμού 17 εκατομμυρίων στην Ανατολική γειτονιά. Ξεκινά να υλοποιείται μετά την έγκριση της χρηματοδότησης από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης και είναι μια παρέμβαση που αφορά μια περιοχή αναπτυσσόμενη η οποία μέχρι τώρα ήταν χωρίς καρδιά και κινητήρια δύναμη. Μια περιοχή που σήμερα παρουσιάζεται άναρχη, απόμακρη, δυσλειτουργική, χωρίς κέντρο βάρους, χωρίς σημεία έλξης και καθόλου επισκεψιμότητα. Η παρέμβαση περιλαμβάνει πρώτα απ' όλα την ανάπλαση των ενδιάμεσων αδόμητων περιοχών του παλιού στρατοπέδου, μιας έκτασης 40 περίπου στρεμμάτων, που ο στρατηγικός μας στόχος είναι ο χώρος αυτός να αποκτήσει ζωή, δημιουργώντας μια κεντρική δράση, δημιουργώντας χώρους αναψυχής, άξονες κυκλοφορίας πεζών, ποδηλατών και αθλουμένων,
και υποδομές πολιτιστικές και εμπορικές για χρήση από όλους. Η δεύτερη περιοχή παρέμβασης είναι η περιοχή των πρώην λιωμένων του Βάγια, με έκταση 30 στρέμματα περίπου. Εκεί θέλουμε να έχουμε ως στρατηγικό στόχο να δημιουργηθεί ένας πρότυπος αστικός χώρος με ενιαία φυσιογνωμία, μέσα στον οποίο θα διασυνδεθούν με έναν τρόπο υψηλής αισθητικής οι λειτουργίες της γειτονιάς σήμερα και οι καινούργιες υποδομές οι οποίες θα κατασκευαστούν στο μέλλον, και όπως είναι το ειδικό δημοτικό σχολείο, οι αθλητικές εγκαταστάσεις στους χώρους που υπάρχουν από το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο και η Παιδική Χαρά. Και η τρίτη περιοχή παρέμβασης είναι οι δρόμοι διασύνδεσης του Ανατολικού Κέντρου με το Ιστορικό Κέντρο και την παραλία. Εδώ θέλουμε με τον τρόπο μας, με την παρέμβασή μας, να δημιουργηθεί μια ασφαλής διαδρομή για πεζούς και ποδηλάτες από το Ιστορικό Κέντρο της πόλης στην παραλία μέσω του Ανατολικού Κέντρου. Η χρηματοδότηση σε αυτή τη φάση είναι 385.000 ευρώ, αφορά την ορίμανση των μελετών, η οποία ορίμανση και εκπόνηση θα γίνει στο πλαίσιο υλοποίησης προγραμματικής σύμβασης που έχει εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, προγραμματική σύμβαση μεταξύ Δήμου και Αναπτυξιακής Μεσσηνίας. Με την παρούσα αυτή παρέμβαση, μετά και από τις προτινόμενες από τη Δημοτική Αρχή παρεμβάσεις στο παραλιακό μέτωπο, ικανοποιείται ο στόχος μας για τη δημιουργία μιας πολυκεντρικής πόλης με αποκεντρωμένες υποδομές και τη δημιουργία ενός αστικού τοπίου υψηλής αισθητικής και λειτουργικότητας. Σήμερα όλα τα στελέχη του Δήμου είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που η υπερπροσπάθεια που κατεβλήθη το τελευταίο διάστημα πέρυσι που κάναμε για να εντάξουμε τόσο έργα όσο και μελέτες στο πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης έχει αρχίσει και αποδίδει ήδη καρπούς. Το συγκεκριμένο project έχει μεγάλη εμβέλεια, περιλαμβάνει μια περιοχή μεγάλης έκτασης και έχει ένα διτό χαρακτήρα. Αρχικά έρχεται να ενισχύσει τον πραγματικό σκοπό και, αν θέλετε, το ανεκπλήρωτο μέχρι στιγμής όραμα του Ανατολικού Κέντρου, όπως αυτό, αν θυμάστε, είχε διαμορφωθεί από το μετασεισμικό σχεδιασμό της πόλης, αλλά ποτέ δεν εκπληρώθηκε η πραγματική του αξία που μπορούσε να προσδώσει στην περιοχή. Αλλά επίσης έρχεται να αναβαθμίσει τόσο βιοκλιματικά όσο και λειτουργικά την ανατολική συνοικία της πόλης, η οποία έχει προκύψει μέσα από την πράξη εφαρμογής. Προφανώς ο σχεδιασμός είναι καθημερινός, είναι συνεχής, πάντα υπό τις οδηγίες και τις κατευθύνσεις του Δημάρχου. Αντιμετωπίζουμε το μέλλον της πόλης με ολιστική προσέγγιση, δεν το αντιμετωπίζουμε αποσπασματικά, το αντιμετωπίζουμε με όραμα. Αυτή τη στιγμή διεκδικούμε όλα τα τρέχοντα χρηματοδοτικά εργαλεία που μπορούν να προσδώσουν αναπτυξιακό και βιώσιμο χαρακτήρα στην πόλη της Καλαμάτας. Και ο Δήμαρχος το ξέρει και έπεται συνέχεια.